Γεμάτη. Διάβαζα και τις πρωτοβουλίες που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Κυπριακό και ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Υπάρχουν οι πρωτοβουλίες και για το χρέος και για τις διαπραγματεύσεις. Εδώ στο εσωτερικό ξέρετε τι δεσπόζει. Η δήλωση του κ. Χρυσόγονου ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται από Καρανίκα και ποιον άλλον και δεν ενημερώνεται από τον Ευρωβουλευτή τον κ. Χρυσόγονο που έκανε τη δήλωση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αν δεσπόζει αυτή, κάνετε λάθος ιεράρχηση. Όχι εγώ. Όσοι θεωρείτε δεσπόζει ότι δεσπόζει. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, ξεκινώ από αυτό που δεν είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο θέμα της ημέρας. Ο Κώστας ο Χρυσόγονος έκανε λάθος με αυτή τη δήλωση. Είχα την ευκαιρία να το πω και στον ίδιο. Πριν το πω δημόσια. Επικοινώνησα μαζί του. Είμαι επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί συλλογικά και λειτουργεί και καλά. Και όταν γίνεται ένα φάλτσο, θεωρώ υποχρέωσή μου να το επισημαίνω πρώτα σε αυτόν που το έκανε. Το να λέει ένας Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται για τα θέματα τα ευρωπαϊκά από την κυρία Νοτοπούλου και από τον κύριο Καρανίκα. Όταν οι πάντες γνωρίζουν ότι τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν καμία ευθύνη και αρμοδιότητα για τα θέματα τα ευρωπαϊκά, είναι άστοχο, είναι λάθος. Θέλω να πω ότι ο Κώστας ο Χρυσόγονος στην επικοινωνία που είχαμε οι δυο μας μου είπε προς τιμήν του ότι κατά τη γνώμη του ήταν λάθος αυτή η αναφορά. Εκτιμώ ότι θα το πει και δημόσια εφόσον ρωτηθεί. Και επίσης θέλω να προσθέσω ότι η επικοινωνία των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είτε εν συνόλο, είτε ενός εκάστου με τον Πρωθυπουργό, δεν είναι απαγορευμένη. Η γνώμη μου είναι ότι αν ο Κώστας ο Χρυσόγονος ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν έχει ζητήσει μέχρι τώρα, και κατηδίαν θα την έχει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις μας. Κατά τη γνώμη μου, τα μεγάλα θέματα, κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε, γιατί και εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δημιουργούνται εντυπώσεις όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό είναι. Είπατε ένα φάλτσο. Ήταν φάλτσο ή υπάρχει ένα ζήτημα εσωτερικής πολιτικής διαφοροποίησης στην Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Και το λέω γιατί ο κύριος Χρυσόγονος έχει τοποθετηθεί κριτικά απέναντι σε κυβερνητικές επιλογές και σε άλλες περιπτώσεις. Και στο δημοψήφισμα, θυμάμαι εγώ. Κύριε Λιβαδάρη, είναι άλλο θέμα να έχει κανείς πολιτική διαφωνία και άλλο με άστοχο και άκομψο τρόπο να λέει πράγματα που δεν ισχύουν, ανακατεύοντας πρόσωπα και πράγματα τελείως ατέριαστα. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να θεωρεί ότι η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Καρανίκας είναι αρμόδιοι επί ευρωπαϊκών θεμάτων στο Μαξίμου? Προφανώς ο κύριος Χρυσόγονος το θεωρεί, για να Μπράβο. Το λέει. Γι' αυτό λέω ότι αυτό ήταν φάλτσο και επιμένω σε αυτό. Μόνο φάλτσο. Ναι. Χωρίς περαιτέρω πολιτικές προεκτάσεις. Ναι, διότι δεν πρέπει να ανακατεύουμε τη διαφορετική πολιτική γνώμη που στο κόμμα μας επιτρέπεται με τέτοιου είδους αστοχίες, οι οποίες ήταν και κάπως άκομψες κατά τη γνώμη μου. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Κώστας ο Χρυσόγονος θα έχει το θάρρος όταν ρωτηθεί να διορθώσει αυτό το φάλτσο. Κύριε Παπαδημούλη, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες και για θέματα εσωτερικής επικαιρότητας ή είναι θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ. Το σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχει πρωτοβουλία και έχει μπει ως θέμα και στο Ευρωκοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Κούλογλου έθεσε ένα θέμα. Η Ευρωομάδα του. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα σκάνδαλο που έχει και ελληνική διάσταση. Ξέσπασε και αυτό και αποκαλύφθηκε με έρευνες των Αμερικανικών αρχών. Ναι. Κατά τούτο έχει μία ομοιότητα με το σκάνδαλο Siemens, κυρία Βαλιάνου. Κοιμόσαστε στην εξετάσεις. Και δεν πρέπει να ακολουθήσει την ίδια πορεία. Δεν πρέπει να κουκουλωθεί όπως κουκουλώθηκε το σκάνδαλο Siemens. Ούτε και με κατά τόσο τη γνώμη μου, οι πάντες, κατά το τομέα και κατά το μέτρο που τους αφορά, η δικαιοσύνη, η πολιτική εξουσία, το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, χρειάζεται σε αυτό το θέμα να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε αυτή η υπόθεση να εκαθαριστεί, ο κάθε κατεργάρης να πάει στον μπάγκο του και να τιμωρηθεί. Δεν έχουμε το περιθώριο να μην δημιουργήσουμε στην Ελλάδα την επομένη μιας χρεοκοπίας, μια συμμαχία εντύμων για να ξεβρωμίσει ο τόπος.
Μία πολύ γρήγορη ερώτηση, αν επιτρέπεις, Νίκο. Κύριε Παπαδημούλη, κάνατε και ένα αρκετά αυστηρό tweet σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτη, συνδέοντάς τη με την υπόθεση Siemens και επαναλάβατε αυτό που μας είπατε και τώρα. Το ερώτημά μου είναι, τι έφταιξε και η υπόθεση Siemens δεν απλώθηκε, δεν άνοιξε πλήρως εκεί? Και τώρα τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει διαφορετικά η δικαιοσύνη και σε δεύτερη φάση η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα στο πολιτικό επίπεδο, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Siemens Ελλάς, τα κόμματα που ήταν μπλεγμένα σε αυτό το σκάνδαλο, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που έπαιρναν λεφτά από τα ταμεία της Siemens σύμφωνα με απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου, είχαν την πλειοψηφία στη Βουλή και μπόρεσαν να κουκουλώσουν την πολιτική διάσταση του θέματος. Η δε δικαιοσύνη έχει βραδυπορήσει εξαιρετικά και η δίκη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Επομένως, αν υπάρχει μια διαφορά τώρα, είναι ότι δεν έχουμε μια πλειοψηφία που να θέλει να κουκουλώσει. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι περιμένω και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι στιγμής σιωπά, να βγει και να πει το αυτονόητο, να λάμψουν τα πάντα. Όποιος έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι ή το χέρι μέχρι τον αγκώνα κτλ. Να υποστεί τις συνέπειες, να τηρηθούν τα νόμιμα. Και από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη, έχοντας στο παθητικό της αυτή τη βραδυπορία στην υπόθεση της Siemens, νομίζω ότι αυτή τη φορά οφείλει να κινηθεί σε αντιστοιχεία με το κοινό αίσθημα, έτσι ώστε να θέματα, μην έχουμε σε αυτά τα θέματα σημαντικά, τα ίδια. Πολύ σημαντικά. Και ναι, πολλοί εκτιμούν ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα, οι μίζες, οδήγησαν και ευθύνονται κατά ένα μεγάλο μέρος και στη χρεοκοπία της χώρας, έτσι, σε αυτή την κατάσταση οικονομική που έφτασε. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν? Πώς μπορούν να διελευκάνουν, να θωρακίσουν? Υπάρχει τρόπος? Θα έπρεπε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να λειτουργούν συνεργώντας στην διαλεύκανση. Μέχρι τώρα δεν το κάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Βλέπω ότι κάνετε συνέχεια ερωτήσεις. Γι' αυτό θέλω να σας πω καθαρά, μην περιμένουμε τη διαλεύκανση του θέματος πάντα από το εξωτερικό. Πρέπει, για να ξεβρωμίσουμε τον τόπο μας, να κινηθούμε εμείς εδώ αξιοποιώντας τους ελληνικούς θεσμούς. Γιατί θα σας θυμίσω, συγγνώμη. Να προσθέσω κάτι ακόμη, μάλιστα, αν μου επιτρέπετε. Ειδικά στο σκάνδαλο της Siemens, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ και ως ευρωβουλευτής και ως βουλευτής, στην εξεταστική, η Επιτροπή, η αρμόδια για την καταπολέμηση της απάτης, η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή, η λεγόμενη Όλαφ, δεν κινήθηκε με την ταχύτητα που θα έπρεπε, διότι προφανώς το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη γερμανική εταιρεία αυτή επηρέασε την ταχύτητα των ερευνών και την ευθυκρισία και υπάρχει των και ερευνών. Κλειδί. Και επειδή στο... και εμπλεκόμενος, έτσι, και... ο κύριος Χριστοφοράκος. Και επειδή στο... έχουμε... δεν τον είδαμε ποτέ. Έχουμε βαρύτερα πράγματα από τον κύριο Χριστοφοράκο. Σας λέω ότι σειρά πολυεθνικών πιάνονται να λαδώνουν, να φοροδιαφεύγουν, να παραβιάζουν την νομοθεσία. Έχουμε τη Volkswagen, Λέξη, έχουμε την Apple, έχουμε νόμιμη φοροδιαφυγή, έτσι, και δωροδοκίες και. Και έχουμε και τις γερμανικές τράπεζες. Επομένως, θα πρέπει εμείς στην Ελλάδα, με ελληνικούς θεσμούς, τη δικαιοσύνη, τη αυτό, Βουλή, με τη συνδρομή της δημοσιογραφίας, που πρέπει να ανακτήσει την ανεξαρτησία της σε μεγαλύτερο βαθμό. Καλά, ναι. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Να πιάσουμε αυτά τα θέματα, διότι μπορεί η χρεοκοπία να μην οφείλεται μόνο στα σκάνδαλα, αλλά οφείλεται αυτό το ξεσάλωμα που δέναν τα σκυλιά και τα λουκάνικα, έτσι, ναι, σε ένα βαθμό και για τα χρέη και τα χρήματα και πολιτική βούληση. Στη συνέχεια βούληση της ερώτησης του κυρίου Παναγιωτόπουλου, αυτό ήθελα να σας πω, γιατί από την πλευρά τους και εδώ οι δικαστές και ανακριτές που χρόνια έτσι τους συζητούσαμε για το θέμα, ας πούμε, της Siemens, αυτό μου έλεγαν. Αργούν πολύ οι ξένες χώρες στη δικαστική συνδρομή. Αυτό που σας ρώτησε και ας πάψουμε, κυρία Βαλιάνου, να ρίχνουμε μονίμως στους άλλους την ευθύνη μας. Αυτό λένε λοιπόν, οι άλλοι. Χώρες όπως η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Αργεντινή έχουν καθαρίσει το σκάνδαλο της Siemens δικαστικά. Και εδώ στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Αργήσαμε πάρα πολύ. Ναι. Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα κανάλια. Το γεγονός ότι υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος ζήτησε λογαριασμό από ένα διοικητή ασφαλιστικού ταμείου γιατί δεν παίρνει, λέει, τα λεφτά από τα ομόλογα του Σόρα. Υποθέτω ότι δεν θα ζητήσει και το μισθό του από εκεί ο εν λόγω εισαγγελέας. Είδα το tweet σας και στο βράδυ ήταν πάρα πολύ εύστοχο, ναι, ναι, το συγκεκριμένο. Άρα πρέπει να δούμε πώς
θα βγάλουμε συμπεράσματα από τη χρεοκοπία της χώρας και θα βάλουμε μυαλό. Που σημαίνει τα σκάνδαλα πρέπει να καθαρίζονται εδώ και να μην ψάχνουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες. Που σημαίνει ότι η οικονομία της χώρας πρέπει να παράγει περισσότερα και καλύτερα προϊόντα. Που σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι δημοσιογράφοι και όχι ντουντούκες των αφεντικών τους και των κομμάτων τους. Ότι η διοίκηση πρέπει να είναι αξιοκρατική και να προσφέρει στο φορολογούμενο πολίτη υπηρεσίες αντίστοιχες με τα χρήματα που πληρώνει ως φόρος. Σίγουρα ο καθένας πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και οι δικαστές και εμείς και όλοι. Καλά όλα αυτά. Ο πολίτης που παρακολουθεί κάνει μια ερώτηση. Τα δύο χρόνια που κυβερνάτε έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουν ξεκαθαρίσει υποθέσεις ή φτάνουμε μέχρι ένα βήμα, κάνουμε ένα βήμα και εκεί? Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας απαντώ με ευθύτητα και με σαφήνεια. Ναι, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος. Πιστεύω ότι στον τομέα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, της εκαθάρισης των σκανδάλων, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διοίκησης στην καταπολέμηση αυτών των παθογενειών, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και περιμένει ο πολίτης από εμάς περισσότερα. Αποτέλεσμα, μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάθε μήνα να βγαίνει απολογισμός που να λέει τι μαζέψαμε στο δημόσιο ταμείο από κλεμμένα, από κρυμμένα, από παράνομα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή, πολλές, αυτή το φύλλο, είναι το πολλές, φύλλο αγώνα. Είναι το πρόταση φύλλο αγώνα. Αυτή είναι πολύ. Εγώ σας λέω, έχω και ελπνώ μια υπόθεση την οποία την ακούμε συνέχεια. Έχουμε την υπόθεση Ζήμες. Βγαίνει η υπόθεση Νοβάρτης. Υπάρχουν ακόμα λίστες. Ανοιχτή λίστα Λαγκάρντ. Ανοιχτή λίστα Λαγκάρντ, λίστα Μποριάνς και όλα αυτά. Και ερχόμαστε και φορολογούμε τους πολίτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες για να πιάσουμε τους στόχους. Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν, εγώ τις θυμάμαι τουλάχιστον μια πενταετία, να παίζουν είτε ως δημοσιεύματα. Σαφώς έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Πιστεύετε ότι υπάρχει μέσα στη δικαιοσύνη κάποιος ή κάποιοι που χειραγωγούν την εξέλιξη ή εμποδίζουν την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων? Δεν έχω στοιχεία για να με κάνουν από κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι αν συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τις προσδοκίες των πολιτών, το τι μπορεί κανείς να μαζέψει, το τι μάζεψαν άλλες χώρες και το τι έχουμε μαζέψει εμείς, το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να τρέξουμε παραπάνω. Και πρέπει να βελτιωθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε όλους τους τομείς. Διοικητική αποτελεσματικότητα, διασταύρωση των στοιχείων, εξυγχρονισμός και κυνηγητό από πάνω στις προτεραιότητες. Γιατί για να φτιάξουμε το κοινωνικό κράτος που να στηρίζει περισσότερο τους πιο αδύναμους και για να ελαφρώσουμε τους υπερφορολογούμενους Έλληνες, γιατί υπάρχει η Ελλάδα που πληρώνει φόρους παραπάνω από όσο αντέχει, γιατί υπάρχει και η Ελλάδα που δεν πληρώνει φόρους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες και ό,τι μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας να πηγαίνει σε φοροελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυτών που βογκάνε, και ό,τι μαζεύουμε από τη φοροδιαφυγή να πηγαίνει σε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Φέτος καταφέραμε ένα περίσσευμα από την υπεραπόδοση εσόδων να δοθεί ως βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους και στα νησιά. Προσέξτε, ένα μέρος από αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη χρήση του πλαστικού χρήματος λόγω των capital controls. Τα έσοδα από ΦΠΑ στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, όπου συνεχίζει να οριάζει η φοροδιαφυγή, αυξήθηκαν πάνω από 100%. Άρα μπορούν να γίνουν πολλά εάν υλοποιήσουμε τη συνταγματική επιταγή. Η συνταγματική επιταγή είναι ο καθένας να πληρώνει φόρους ανάλογα με τη δύναμή του και ο κλέφτης να πηγαίνει φυλακή. Κύριε Παπαδημούλη, το αυθόρμητο ερώτημα εδώ είναι και αυτό που λένε οι πολίτες, είναι ότι έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό δύο χρόνια. Είναι η λογική αυτό που λέτε, αλλά είδαν και πάλι οι πολίτες πρώτα να μπαίνει στο τραπέζι η φορολόγηση των εκείνων που είναι δεδομένο ότι θα δώσουν τους φόρους και ήδη πληρώνουν και να έπεται πάλι η υπόθεση του κυνηγά με τη φοροδιαφυγή και έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα εκεί. Ναι, συμμερίζομαι την παρατήρησή σας και οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε με τους καταναγκασμούς της Επιτροπίας, διότι το τρίτο μνημόνιο μπορεί να είναι ηπιότερο των πρώτων δύο, αλλά δεν πάβει να έχει πολλά αρνητικά στοιχεία. Να σας το πω διαφορετικά, κυρία Λιβαδάρη. Εμείς πρέπει με δική μας ευθύνη να διατηρήσουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και μετά το τέλος των μνημονίων, να μην παράγουμε ελλείμματα και χρέη, να μην μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν, και για να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερα στον πιο αδύναμο και να ελαφρώσουμε τον υπερφορολογούμενο, πρέπει η οικονομία να αναπτυχθεί, επομένως να έχουμε αύξηση της πίτας και αύξηση των φορολογικών εσόδων, για να μπορέσουμε να ελαφρώσουμε αυτόν που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες και επομένως βοηθάει την οικονομία. Εκεί νομίζω ότι το 18 και το 19 ό,τι περισσεύει από την απόδοση της οικονομίας πρέπει να πηγαίνει σε ελάφρυση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών
και επαναλαμβάνω στον άλλο τομέα που αφορά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, της διαφθοράς, που όλα αυτά είναι χρήματα, εκεί πρέπει να μπουν πολύ πιο αυστηροί στόχοι, γιατί από εκεί θα προκύψει το κοινωνικό μέρισμα. Και χρειάζεται και ένα κίνημα μέσα στην κοινωνία, όπου να βελτιώνεις την ποιότητα των υπηρεσιών για να ζητάς και από τον πολίτη να είναι σύμμαχος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Υπάρχουν περιοχές της χώρας και εποχές όπου όποιος ζητάει απόδειξη θεωρείται περίεργος και τον στραβοκοιτάνε. Θέλω να δούμε με το πλαστικό χρήμα τι θα γίνει. Μιλήσατε, συγγνώμη, για τη διαφθορά. Μήπως αυτό το αόρατο σύστημα εξακολουθεί ακόμη με τα γρανάζια του να λειτουργεί και δεν μπορούμε ακόμη να το καταπολεμήσουμε? Ώρες-ώρες, δηλαδή, ως πολίτης, αυτό αισθάνομαι. Η διαφθορά, η αργοπορία στη δημόσια διοίκηση, αυτό που λέγαμε χρόνια στην Ελλάδα, αυτό το αόρατο σύστημα, ο μηχανισμός, εξακολουθεί ακόμη να λειτουργεί? Ναι, προφανώς χρειάζεται περισσότερα και σαφή συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν θα είναι μια υπόθεση 100 μέτρων για αντιμετώπιση. Μαραθώνιος. Αλλά ο πολίτης ζητάει. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι για την επισήμανση. Δεν ξέρω πότε θα είναι η κάλπη. Ο Γιάννης Οστουρνάρας, που ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, προβλέπει για το 2017, το 2018 και το 2019 ρυθμούς ανάπτυξης τάξης του 3%. Υπό την προϋπόθεση ότι, και συμφωνώ μαζί του, θα ολοκληρωθεί χωρίς εμπλοκές και καθυστερήσεις η δεύτερη αξιολόγηση, για να μην χάσουμε το μομέντο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Εσείς επιλέγετε. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι διαπραγμάτευση και αξιολόγηση. Ναι, ακούμε, είχαμε πει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, είχαμε πει ότι η κυβέρνηση έλεγε ότι η πρώτη ημερομηνία σταθμός είναι η 5η Δεκέμβρη. Την 5η Δεκέμβρη, καλώς ή κακώς, τη χάσαμε. Μετά είχαμε πει ότι είναι τα τέλη του Δεκέμβρη. Τα τέλη του Δεκέμβρη, δυστυχώς, καλώς ή κακώς, τα χάσαμε. Τώρα μιλάμε για τις 12 Γενάρη, για το τέλος Γενάρη. Έχουν φτιάξει κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι να κάνουν λόγο μέχρι και για κλείσιμο της αξιολόγησης το Μάρτιο, ίσα-ίσα, για να προλάβουμε ασθμένοντας την ποσοτική χαλάρωση. Θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε και τι αέρα, τι κλίμα παίρνετε εσείς από τις Βρυξέλλες, γιατί εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα. Εγώ θα σας πω το εξής. Όσο συντομότερα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, τόσο το καλύτερο. Αυτή δεν είναι μόνο η γνώμη και το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά η γνώμη και της μεγάλης πλειοψηφίας των δανειστών. 77 από τα 80 προαπαιτούμενα που συνιστούν την ατζέντα της δεύτερης αξιολόγησης έχουν ήδη κλείσει. Οι διαφορές στα υπόλοιπα τρία είναι, κατά τη γνώμη μου, γεφυρώσιμες. Αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι με την Ευρώπη να μπαίνει σε μια περίοδο αστάθειας και διαδοχικών εκλογών και τη γειτονιά μας να βράζει, δέστε κάθε μέρα τι συμβαίνει στη γειτονιά μας στην Τουρκία, νομίζω ότι μόνο ένας εμπριστής, ένας ανόητος, μπορεί να θέλει εμπλοκή και τρενάρισμα και καθυστέρηση στην υπόθεση της ολοκλήρωσης δεύτερης αξιολόγησης. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω κάποιον στο μυαλό μου. Να προσθέσω κάτι ακόμη. Το γεγονός ότι ξεμπλοκαρίστηκε παρά τα τζαρτζαρίσματα η υπόθεση επίδομα στους συνταξιούχους ΦΠΑ στα νησιά και μέτρα βραχυπρόθεσμα για την ελάφρυνση του χρέους δείχνει ότι αυτοί που έχουν αυτή την κοινή λογική που σας περιγράφω και μέσα στο στρατόπεδο των δανειστών είναι πλειοψηφία. Βέβαια, για να επιτευχθεί το σενάριο που σας είπα και να προλάβουμε την ποσοτική χαλάρωση και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Άνοιξη, χρειάζεται να γίνουν θετικά βήματα στο Euro Working Group 12 Ιανουαρίου, στο Euro Group 26 Ιανουαρίου, ούτως ώστε κι αν δεν ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου η δεύτερη αξιολόγηση, που είναι η επιθυμία της ελληνικής πλευράς, να δρομολογηθεί έτσι ώστε να γίνει λίγες ημέρες ή εβδομάδες αργότερα. Εκτιμάτε πως πάμε προς το Φεβρουάριο, αντιλαμβάνουμε. Εκτιμώ ότι εάν εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και τη δρομολόγηση της ποσοτικής χαλάρωσης μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό? Το βασικό είναι ότι ούτε εμείς θέλουμε τέταρτο μνημόνιο, ούτε οι δανειστές μας δίνουν τέταρτο μνημόνιο. Για να είναι το τρίτο μνημόνιο και το τελευταίο,
και τον Αύγουστο του 2018 να μπορούμε να δανειζόμαστε, πρέπει να μην χάσουμε το θετικό momentum για την οικονομία και αυτή η σειρά των γεγονότων δεν πρέπει να διακοπεί από τα πείσματα ή τις ιδεοληψίες. Λογικά το λέτε, να επιμείνω απλά στο αν ο εμπριστής επιμείνει, που εμείς τον προσδιορίζουμε στο πρόσωπο του Σόιμπλε και πάμε σε ακραίες απαιτήσεις και σε ακραίες πιέσεις. Πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση, τι διέξοδο έχει? Νομίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε οφείλει να απαντήσει ο ίδιος, και είναι έξυπνος άνθρωπος. Μια αντίφαση που τον διακατέχει. Ο κύριος Σόιμπλε θέλει οπωσδήποτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα με πλήρη συμμετοχή και με χρήματα δηλαδή, και όχι απλώς τεχνικό σύμβουλο. Και λέει όχι στα δύο βασικά αιτήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους και για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Το λογικό ανάμεσα σε έξυπνους ανθρώπους είναι, αν διαφωνούμε, συναντιόμαστε στα μισά του δρόμου. Να μείνουμε εκεί όμως. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εκλογές. Εκλογές θα γίνουν το 2019. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Πρώτες εκλογές αυτή τη στιγμή θέλει μόνο η διαπλοκή και η πιο έξαλλη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και το μαλακώνει το θέμα των εκλογών. Ναι, το έχει μόνο η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και στις πιο αρνητικές για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει εκλογές τώρα, γιατί καταλαβαίνουν οι πολίτες με το αίσθηκτό τους, και ας μην είναι οικονομολόγοι, ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε προσθέτει αβεβαιότητα και αστάθεια κάνει ζημιά στην οικονομία, στην κοινωνία και στη χώρα. Πρώτη προτεραιότητα είναι η μείωση της ανεργίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε απόψε από τις Βρυξέλλες στην αίθουσα σύνταξης. Θα έχουμε τη δυνατότητα. Παρότι επιλέξαμε τη σειρά των ερωτημάτων, κατά τη γνώμη μου, από τα λιγότερο σημαντικά προς τα περισσότερα. Πήγαμε ακριβώς. Μας φέρετε μια αισιοδοξία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως μου λένε και από το κοντρόλ, το καλύτερο το κρατάμε για το. Δουλεύουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μόνο με τις αισιοδοξίες δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να φτιάξουμε τη χώρα μας. Πρέπει να σοβαρέψουμε τη διοίκησή μας και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και μια κουβέντα για το ΣΟΡΑ, γιατί σας άκουγα όσο καθυστερούσα. Λοιπόν, θεωρώ τεράστιο λάθος αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι ανησυχητικό, το οποίο είναι επικίνδυνο, να μετατραπεί σε ένα γαϊτανάκι και ένα πινκ-πονκ κομματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα νόμιμα όπως επιβάλλεται. Διότι αυτός ο κύριος δεν εξαπατά απλώς αφελής με το αζημίωτο. Οικοδομεί κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και λυπάμαι που βρέθηκαν δικαστές. Θα το ξαναπώ. Αυτός ο εισαγγελέας που ζήτησε λογαριασμό από ένα διοικητή ασφαλιστικού ταμείου γιατί δεν πήρε από εκεί λεφτά, να πάει να ζητήσει το δικό του μισθό από αυτό. Αυτός πειθαρχικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.